Ερχόμενος σήμερα το πρωί για να ανοίξουμε πάλι το εργατικό κέντρο, να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους, αντικρίσαμε αυτή την απαράδεκτη δολιοφθορά. Βανδαλισμό στο εργατικό κέντρο Χανίων. Στο στόχαστρο βανδάλων μπήκε με τα μεσονύκτιες ώρες χθες στο εργατικό κέντρο Χανίων. Οι άγνωστοι προς το παρόν δράστες κινήθηκαν ανενόχλητοι πετώντας μπογιά στην κεντρική είσοδο και στα παράθυρα του κτηρίου, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και κυρίως προβληματισμό στη διοίκηση. Μάλλον κάποιος ή κάποιοι αποφάσισαν να δούνε πώς θα στοχοποιήσουν το σπίτι του εργαζόμενου. Το ξαναλέω, ποιο το σπίτι του εργαζόμενου. Πραγματικά θλίβομαι. Θλίβομαι για αυτή την εικόνα. Γιατί το εργατικό κίνημα είμαστε εδώ, το εργατικό κέντρο είναι εδώ, για κάθε εργαζόμενο έχουμε βοηθήσει, είμαστε δίπλα σε άνθρωπους που έχουν προβλήματα. Ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνητρο για την πρόκληση της δολιοφθοράς, ενώ σε ανακοίνωσή της η διοίκηση ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι το εργατικό κέντρο παραμένει το σπίτι του εργαζόμενου. Ήταν, είναι και θα παραμείνει δίπλα στην εργατική τάξη του νομού. Η απάντησή μας θα είναι η οργάνωσή μας στην απεργία της εργατικής πρωτομαγιάς. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται. Το εργατικό κέντρο θα μένει ανοιχτό, θα είναι εδώ, θα είναι πλάι στους εργαζόμενους, κοντά στους εργαζόμενους, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι με αυτή τη συμπεριφορά να μας υποβιβάσουν και να αποδείξουν ότι αυτοί μπορούν να κάνουν και εμείς δεν μπορούμε. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Χανίων υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων, ενώ από την αστυνομία αναζητούνται οι δράστες. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που το κτίριο του συνδικαλιστικού φορέα γίνεται στόχος βανδαλισμών. Έχουν ξανανοίξει, έχουν μπει μέσα μας, τα έχουν διαλύσει όλα, αλλά τι να πω, παιδιά, τι να πω. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Ας το καταλάβουμε, ας ενωθούμε, ας είμαστε όλοι εδώ μαζί. Τον Ιανουάριο του 2021 είχε καταγραφεί μια απίστευτη διάρρηξη στο εργατικό κέντρο Χανίων, με τους δράστες τότε να προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές σε όλα τα γραφεία. Άλλες 3 επιθέσεις έχουν σημειωθεί την τελευταία πενταετία.